I'm right outside here, the Christmas chocolate factory at Volos, Greece. So I'm soon going to go inside to see what it's like. Here's the entrance, and I am going in right now. Here's the reception where you buy your tickets. And I guess that's what we're gonna get into there. It's beautiful. Look at the sugar here. A lot of chocolate. Συγγνώμη παρακαλώ, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Εδώ a lot of candy here for the sweet tooths. Big cookies here. It's a big heart with a lot of cookies. So soon we will go in. Σοκολάτα που μιλάνε και τραγουδάνε και φυσικά τον υπέροχο σοκολατένιο καταρράκτη που τρέχει για εμάς. Εμείς είμαστε οι ξεναγοί σας, εγώ είμαι η Τσόκο και από εδώ η βοηθός μου, κοίτα. Και μαζί θα μάθουμε το ταξίδι που έκανε η σοκολάτα μέχρι να φτάσει στο στόμα μας. Το πιο ξεχωριστό όμως που θα δούμε σήμερα και που μάλλον δεν έχουμε ξαναδεί είναι αυτός εδώ ο καρπός από κακαόδεντρο και είναι αληθινός. Όποιος θέλει μπορεί να αγγίξει τον καρπό πρώτα από τους μεγάλους. Και μετά θα δώσω εγώ στον μικρό του. Είναι αληθινός καρπός από κακαόδεντρο και μπορεί να το διαπιστώσετε και οι ίδιοι. Είναι άοσμος, δεν μυρίζει κακάο, μυρίζει σαν ένα απλό φυτό. Και έχει πάρα πολύ σκληρό περίβλημα. Τα χρώματα ενός καρπού, εκτός από καφέ, μπορεί να είναι κόκκινο, πράσινο ή ακόμα και κίτρινο, ανάλογα την ποικιλία του. Λέγεται πως ήταν πολύτιμος και πως τον είχαν προσφέρει οι θεοί στους ανθρώπους. Γι' αυτό και εμείς για να τους ευχαριστήσουμε θα κάνουμε μια μικρή τελετουργία και θα γίνουμε και εμείς Ινδιάνοι. Με τα δυο μας τα χεράκια για να πιάσουμε τον καρπό γιατί είναι βαρύς. Να περάσει ο καρπός από παιδάκι σε παιδάκι προσεκτικά να μην μας πέσει και έτσι θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους θεούς για τον δώρο που μας έκαναν. Μπράβο! Μπράβο! Τέλεια! Για να ακούσω τώρα, τρώτε σοκολάτες. Και μικρή και μεγάλη. Ναι, ποιος ξέρει να μου πει κάποια συστατικά από τη σοκολάτα. Τι έχει μέσα μία σοκολάτα. Πάρα πολύ ωραία. Ζάχαρη και κακάο. Το κακάο περιέχει καφέινη που μας δίνει εφορία, ενέργεια, μας βοηθάει στη μνήμη και φυσικά είναι το μυστικό της μακροζωίας. Ο καρπός αυτός προέρχεται από τα κακαόδεντρα που φυτρώνε μόνο σε τροπικά κλίματα. Ένα τροπικό κλίμα έχει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και πάρα πολύ υγρασία. Στα κακαόδεντρα όμως δεν αρέσει καθόλου ο ήλιος. Γι' αυτό το λόγο φυτρώνουν μόνο κάτω από μεγάλα μπανανόδεντρα. Κάρπο φορούν 2 φορές το χρόνο και μας δίνουν 20 μικρά τέτοιους καρπούς που ζυγίζουν έως και 500 γραμμάρια. Για να δούμε τώρα πώς είναι αυτός ο καρπός, αν τον ανοίξουμε. Περιέχει σπόρους από κακάο που μετά από ειδική επεξεργασία μας δίνουν τη σοκολάτα, περιβάλλονται από ένα λευκό φολτό. Αυτός ο φολτός έχει πλούσια
γεύση και τον αγαπάνε πολύ τα ζωάκια του δάσους. Ποιο παιδί θα μου πει ένα ζωάκι από το δάσος για τη ζούγκλα? Σωστά, μπράβο σε όλους. Ο πίτικος, ο παπαγάλος, ο σκιούρος, ο αρουραίος τρώνε από τους καρπούς, από τους σπόρους, αλλά επειδή είναι πολύ πικρή τους ρίχνουν στο χώμα και μην τρώνε καινούριο κακαόδεντρο. Η πρώτη φυλή των Ινδιάνων που ανακάλυψε το κακάο ήταν η Μάγια στην Κεντρική Αμερική. Όμως μετά είχε μία άλλη φυλή Ινδιάνων, η Αζτέκη, που ήταν πολύ καλύτεροι πολεμιστές, τους έκλεψε τον καρπό και αποφάσισε να τον μοιράσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχαν και έναν αυτοκράτορα που το λέγανε Μοντεζούμα και λέγεται ότι έπινε 64 σκούπες κακάο κάθε μέρα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο τροπικό δάσος. Περάστε. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Χρόνια σας πολλά. Κορίτσια, καθίστε. Για εσάς είναι τα μαξιλαράκια. Ελάτε. Ελάτε. Περάστε. Καλώς ήρθατε. Χρόνια σας πολλά. Ελευθερώστε λίγο την είσοδο. Ελάτε από εδώ. Να μπαίνει ο κόσμος πιο άνετα. Περάστε. Ανοίξτε λίγο την είσοδο. Μην στέκεστε μπροστά. Πες μου το όνομά σου. Εμένα κορίτσια και αγόρια, το όνομά μου είναι Κόκο Κακάο και ανήκω στην κοινή των Αζτέκο. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το σπίτι μου και εδώ ζω με όλη την οικογένεια. Τα σπίτια μας ήταν φτιαγμένα από καλάμι, όπως επίσης και τα κρεβάτια μας και τα καλάθια μας, όπου βάζουμε μέσα τα πράγματά μας. Και πάντοτε οι Αζτέκοι φτιάχναν τα σπίτια τους δίπλα στα ποτάμια, κοντά στις αποβάθμες, για να μπορούν εύκολα να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους. Υπήρξαν σπουδαίοι καλλιεργητές και σπουδαίοι έμποροι. Οι Αζτέκοι έδωσαν στην Ευρώπη τις ντομάτες, τις πατάτες, τις πιπεριές και το κακάο. Σας αρέσει, παιδιά, το κακάο? Εσάς, παιδιά, σας αρέσει η σοκολάτα? Ναι. Ωραία. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν την ιστορία της σοκολάτας από τον Τζόκα Εξερευνητή. Θα ξεκινήσω από εδώ και θα φτάσω εδώ. Δύσκολη δουλειά του Τζόκα Εξερευνητή. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει τέτοια δουλειά. Κι όμως, εγώ την ανακάλυψα. Πριν λίγες μέρες, όταν έπινα με ζεστή σοκολάτα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια ζεστή σοκολάτα. Εντάξει, υπάρχει. Υπάρχει η κρύα σοκολάτα. Και η σοκολάτα με ανίδανα. Και το παγωτό σοκολάτα. Και το σουφλέ σοκολάτα. Ξέρω, σας τρέφουν τα σάρια. Είναι υπέροχη αυτή η σοκολάτα. Γι' αυτό και οι παραδόσεις λένε ότι έχει βασιλική και θεϊκή προέλευση. Γι' αυτό το λόγο ονομάζεται την Τροπή των Θεών. Γι' αυτή την Τροπή των Θεών θέλησα να μάθω και έφτασα εδώ, στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Από εδώ ξεκίνησε η ιστορία μας. Από την κοιλάδα του Αμαζονίου. Το 600 μετά Χριστόν η Μάγια
μεταναστεύουν στις βόρειες περιοχές της Νότιας Αμερικής, ιδίωτας τις πρώτες γνωστές φυτείες κακάοδαντρων. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που λένε ότι οι Μάγια που γνώρισαν το κακάο κολούσε ένας πριν από αυτήν την ημερομηνία. Σίγουρο είναι πάντως ότι το θεωρούσαν ένα πολύτιμο αγαθό που το χρησιμοποιούσαν τόσο ως μέσο συναλλαγής όσο και σαν μονάδα μέτρησης. Για παράδειγμα, με 10 κόπους κακάο αγόραζαν ένα πουλέμι και με 100 αγόραζαν ένα σκράβο. Το δέντρο του κακάο είναι αυτό εδώ. Είναι ένα φυτό που ευδοκιμεί αποκλειστικά σε τροπικά κλίματα εκεί που υπάρχει ζέστη και πολύ υγρασία. Είναι ένα δέντρο ύψους 6 έως 8 μέτρων. Και χρειάζεται περίπου 4 χρόνια από τη στιγμή που φυτεύεται για να αποδώσει καρπούς. Κάθε χρόνο αποδίδει κατά μέσο όρο 20 με 30 καρπούς, από τους οποίους συλλέγουν 2 κιλά κόκκι κακά. Όμως έχουμε αφήσει πίσω τους Μάγια και τους Αστέκους. Για να δούμε τις αρχές τους συλλέγες. Αυτοί έφερναν τους σπόρους του κακάου και παρασκεύασαν ένα ρόφημα που το αποκαλούσαν ξοκόμπι. Ο Ινδιάνικος τρίτος των Αστέκων έλεγε ότι οι σπόροι του κακάου είχαν έρθει από το παράδεισο και τότε ανέτρωγε από τον κακό του κακόδεμο αυτούσες δύναμη και σοφία. Αυτή Αγγλία λένε πως οι Αστέκοι πίστευαν ότι ο Θεός Κουετσακουάτλ Κουετσακοάτλ. Πάμε πιο δυνατά. Κουετσακοάτλ. Χάλια το είπατε. Κουετσακοάτλ. Λέει λοιπόν ο Θεός ότι κατέφυγε στιγμή, ταξίδεψε πάνω στην Αθήνα από τόσο και μου, και μαζί του το κακάο το οποίο προσφέρε τους ανθρώπους. Οι αρχαίοι Μεξικάνοι πίστευαν ότι τον κατεκούπλη η γάμη φαγητού και Καλτσιουτλουκούε η γάμη λιδάτων ήταν οι προστάτητες θεές του κακάου. Έκαναν ανθρωποκτησίες κατεχών έως αυτές τις θεές και προσέφεραν το θύμα ως τελευταίο γεύμα κακάου. Τι ωραία! Η πρώτη φορά που δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη σοκολάτα μετά τον Χριστόφορο Κολόμπο ήταν το 1519, όταν ο Ισπανός εξερευνητής Φερνάντο Κορτές επισκέφθηκε την αυλή του αυτοκράτορα Μοντεζούμα του Μεξικού. Το πρώτο σοκολατοποιείο πιστεύεται ότι άνοιξε στο Λονδίνο το 1657 από ένα μεγάλο. Το 1848 ανοίγει στη Γαλλία το πρώτο κατάστημα που λέει σοκολατάκι. Bonjour, τα σοκολατίνια μας είναι όλα εξαιρετικής ποιότητας για μένα στο χέρι, ένα-ένα. Bonjour. Πω, πόσα σας είπα, αυτά και άλλα τόσα έμαθα και μαθαίνω κάθε μέρα σαν σοκοεξαιρετικής για τη λατρεμένη μας σοκολάτα. Λοιπόν, άλλα δεν σας λέω, θα ανακαλύψετε μόνοι σας τη βόλτα σας. Γεια σου. Καλό παιδιά, θα σηκωθείτε. Να περάσουμε πάλι μέσα από το τροπικό δάσος, να πάμε να δούμε το μεγαλύτερο καταράκτη σοκολάτας. Ελάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, περάστε. Γεια σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην μπροστά στο σοκολάτα. Εδώ πέρα θα δείτε το μεγαλύτερο καταράκτη σοκολάτα στην Ευρώπη, ο οποίος έχει 3 μέτρα ύψος και για φέτος θα βρίσκεται στην πόλη μας στο Βόλιο. Εγώ είμαι η Κίτσα, η Κυριακίτσα και
Και πριν σας πω τι δουλειά κάνω, θέλω να σας πω πως θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι δύο. Η τάξη και η οργάνωση. Για παράδειγμα, όταν ξυπνάμε το πρωί, τι κάνουμε. Μένουμε τα δόντια μας και πριν πίνουμε τα δόντια μας, τι άλλο κάνουμε. Ορίστε, τρώμε το πρωινό μας πολύ ωραία για να είμαστε δυνατοί και να πάμε πού. Τι πηγαίνουμε κάθε πρωί. Στο σχολείο βέβαια, πολύ ωραία. Μήπως το ξεχάσετε το σχολείο τώρα που είστε διακοπές. Μου φαίνεται ότι δεν το θυμάστε κανένα στο σχολείο, όλοι και βόλτες. Παρόλα αυτά, μου φαίνεστε όλοι πολύ οργανωτικά παιδιά και πετάξτε. Τη δική μου δουλειά βέβαια φέρνει λιγότερο οργανωτική. Δουλειά μου είναι κάθε μέρα να μετρώ πόσο λίτρο σοκολάτα στείλουν από αυτόν εδώ το καταράκι. Και κάθε μέρα πρέπει να βρίσκω τον ίδιο ρυθμό. 1200 λίτρα σοκολάτα. Εάν ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, τότε θα αλλάξει την τάξη των πραγμάτων. Και δεν θα υπάρχει πια σοκολάτα. Ούτε στο καταράκι. Μα ούτε και στα περίπτερα. Ούτε όμως και στο σπίτι μου. Και τότε πού θα μου φτιάξει η μαμά μου την αγαπημένη μου σοκολατόπιτα. Και δεν είναι αγαπημένη σου λοιπόν η σοκολάτα. Και σκόπω τη σοκολάτα. Τραγανό, έτσι και με κομματάκια σε πολλά περιμέτρα. Δεν έχω καθιά να μπορώ να πιστεύω. Άλλο αγαπημένο γλυκό με σοκολάτα. Κάτι που μας αρέσει πολύ. Κανένα, δεν τρώω γλυκά με σοκολάτα εδώ. Ναι. Σοκολατό που θα έχει η γκρι. Αφά, πιθανώς και με λίγο παγωτό που πάνω. Η μεγάλη χρόνο σοκολάτα. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό με σοκολάτα. Εάν σταματήσει να υπάρχει αυτός εδώ ο καταράκτης, τότε θα σταματήσει να υπάρχει και το εργοστάσιο. Και θα σταματήσει να υπάρχει και εγώ. Γιατί δεν θα έχω λόγο πια να βρίσκω με το μερικά. Γρήγορα. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί αυτό. Έχετε καμία ιδέα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε τον καταράκτη της σοκολάτας. Έχω μια ιδέα. Θα μετρήσουμε όλοι μαζί από το 1195 μέχρι τον καταληκτικό αριθμό 1200 για να σώσουμε τον καταράκτη και τη σοκολάτα. 1195, 1196, 1197. 1198, 1199, 1200. Σώσαμε το τεσσαράκι! Μπράβο, θα τρώμε το σχολιατό μου για πάντα. Γεια σου, εσύ, κυρία. Καλές γιορτές, γεια Πρώτον, ήδη έχω εμφανιστεί. Και δεύτερον, γλυκιά μου, εγώ έχω προσωπικότητα. Δεν χρειάζεται να φαντώνω με στολίδια και μυθιδίδια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο εργοστάσιο σοκολάτας. Εγώ είμαι μια σοκολάτα. Θέλετε να είμαι. Είμαι η μαύρη σοκολάτα, φυσικά. Και εγώ φυσικά είμαι μια μαύρη σοκολάτα. Ναι, τέλεια, γεύση, είναι πελούδι. Ταιριάζω πάρα πολύ ωραία. Δεν είσαι καν αλήθινη σοκολάτα, γλυκιά μου. Ναι, ναι, δεν έχεις αλήθινη σκόπους από κακάο. Έχει μόνο βούτυρο από κακάο, γάλα, βανίλια και ζάχαρη, ενώ εγώ. Ξέρεις πόσο θέλει εγώ για τον άνθρωπο. Πόσο θέλει. Πολλά, περίπου. Λοιπόν, θα ρίξω ενέργεια στον οργανισμό. Προστατεύω φυσικά την καρδιά των ανθρώπων, γιατί με γεμάτε εξωτερικές ουσίες, φτιάχνω τη διάθεσή σας και άλλο ένα. Βελτιώνω την κυκλοφορία του αίματος, γιατί με γεμάτε. Χάριο, αντέστο, μαγνήσιο και σίδηρο. Απαραίτητα στοιχεία για έναν υγιή οργανισμό. Μάλιστα, μάλιστα. Είμαι πολύ καλά διαβασμένη. Είμαι.
Thank you.
Με χάμω τελικά. Δεν θα πάρει.